Δημήτρη Βίτσα, αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλή σας αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε και σε εσάς, καλή σεζόν να πούμε, καλή περίοδο, καλή, καλό από καλό καιρό, όπως και το πούμε. Σε αυτό το χώρο δεν μπορώ να έχω παράπονο. Mm-hmm. Καλύτερα ήταν τα προηγούμενα χρόνια φέτος. Mm-hmm. Με την έννοια της προσωπικής δηλαδή. Σωστά. Αλλά δεν μπορείς να είσαι παρά να είσαι σε ένταση συνέχεια. Mm-hmm. Εννοώ στον χώρο της άμυνας. Θέλω να ξεκινήσω κάπως πιο αλλιώς, λίγο με την πιο άμεση επικαιρότητα. Τι είναι τελικά, είναι ο νέος Παπανδρέου ο κύριος Τσίπρας? Το περίμενα, εννοείται. Θα με ρωτήσετε κάτι τέτοιο. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχουν δύο αλήθειες. Κάτι δική μου τη γνώμη. Mm-hmm. Η μία η αλήθεια είναι ότι αν μπορείς να παρακολουθείς τις ανάγκες μιας μεγάλης αλλαγής. Και η δεύτερη αλήθεια είναι ότι όταν συμβαίνει αυτή η αλλαγή, ότι το προϋπάρχον σύστημα τα δίνει όλα εναντίον αυτής της αλλαγής. Καταλαβαίνει μέχρι ένα σημείο. Να δώσω ένα παράδειγμα. Τι φάση ζούμε, λέτε τώρα. Να δώσω ένα παράδειγμα της τότε εποχής. Η αλλαγή, η μεταχουντική ή η μεταδικτατορική, προσδιοριζόταν από την πλευρά, ας το πω, των συντηρητικών δυνάμεων mm-hmm. και εκφραζόταν από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή μέχρι την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Μάλιστα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν ένα κόμμα το οποίο τότε δημιουργήθηκε, έβλεπε ότι η αλλαγή έπρεπε να πάει πολύ πιο πέρα και να έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Να θυμίσω, και τα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν από την πλευρά εκείνων που έλεγε εκείνο τον καιρό 18 χρονών, 20 χρονών, 25 χρονών άνθρωπος, ότι το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε σαν νεολαίοι εμείς, δημιουργούσε, θα έλεγε κανένας, κάτι σαν ένα φράγμα στο πιο επαναστατικό που τότε θέλετε λέγαμε εσείς, εμείς ναι. Και εκφράζαμε όλα. Κανένα δεν μπορεί να πει ότι αυτό έγινε το 81 και ξεκίνησε τότε. Και η γέννηση αυτού του κόμματος είναι μια καλή ευκαιρία να το πεις αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχει κάποια ιδιοκτησιακή διαδικασία. Ωραία. Να πω και το εξής. Ναι. Σήμερα είναι το 4. Θέμα είναι το σήμερα όμως, γιατί σήμερα παραλληλίζουμε τις περιόδους και τις εποχές. Πρόσεχε, για να το παραλληλίσεις. Mm-hmm. 4 Σεπτεμβρίου σήμερα. Σαν σήμερα πήρε την κυβέρνηση ο Αλιέντε στη Χιλή. Μάλιστα. Με διαφορετική λογική και σε διαφορετικές εξελίξεις, αν θέλεις, συμβήκαν και στη Χιλή και με διαφορετικό βέβαια αποτέλεσμα τα ίδια πράγματα. Mm-hmm. Σήμερα εμείς εκτιμάμε ότι έγινε μια καινούργια αλλαγή η οποία δεν είχε να κάνει. Είχε να κάνει σαφέστατα με τα μνημόνια, την πολιτική που ακολουθήθηκε και τα λοιπά, αλλά είχε να κάνει και με την αλλαγή που είχε ανάγκη το μεταπολιτευτικό σύστημα. Κατά δηλαδή, τη γνώμη σας, ότι τέλος μεταπολίτευσης, ας πούμε, ότι και η γέννηση κάτι, δεν είναι ακριβώς τέλος, ξέρεις, δεν υπάρχει ένα σημείο μηδέν. Σωστά. Υπάρχει μία περίοδος, στην οποία τι γίνεται, έχουμε φτιάξει μία κατάσταση που κανένας θα έλεγε ότι κυριαρχούσε στην Ελλάδα αυτό που είχαμε ονομάσει εμείς το τρίγωνο της διαπλοκής και η κοινωνία η ίδια ήθελε να το υπερβεί αυτό και το υπερεύει και εκλογικά και αυτό συνδέεται βέβαια και με τα οικονομικά. Όπως και τότε. Το θέμα είναι τι αλλαγές έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι αλλαγές έφερε ο κύριος Τσίπρας όταν και ο ίδιος πάτησε στις ράγες της ίδιας πολιτικής των μνημονίων. Λέω λοιπόν ότι κάθε φορά για να. Η αλλαγή με τον Παπανδρέου ήταν πράγματι μια τομή. Μια τεράστια τομή στην εποχή της. Σήμερα ο Τσίπρας δεν μπορεί να το ισχυριστεί αυτό. Μισό λεπτάκι. Η αλλαγή με τον Παπανδρέου ήταν τότε μια τομή και με το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα και επιχειρήθηκαν κοινωνικά και πιο μεγάλες και βαθιές αλλαγές οι οποίες απέτυχαν. Σύμφωνοι. Ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορώ να θυμίσω τη μάχη της Λαχαναγοράς. Mm-hmm. Για όσους τη θυμούνται τότε. Ή το γεγονός ότι τότε η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Ευάγγελο Αβέροφ αντέδρασε έντονα και κοινωνικά. Αντέδρασε με την μεγάλη απεργία των βιτιοφόρων. Mm-hmm. Όποιος τη θυμάται τότε. Ναι, ναι. Έτσι. Σήμερα υπάρχει μια καινούργια προσπάθεια αλλαγών. Η οποία έχει και οικονομικά δεδομένα. Κανένας δεν μπορεί να ξεχνάει ότι δόθηκε μια μάχη η οποία έφτασε σε ένα τέλος τον Ιούλιο του 2015 και μετά για πρώτη φορά έρχεται μια κυβέρνηση και λέει πάμε ξανά σε εκλογές. Αλλάζω αν θέλετε αυτό που
θεωρούσα ότι μπορούσε να γίνει. Η πολιτική πάμε δεν μαζί. Είναι ίδια όμως, κύριε Βίτση. Η πολιτική όχι, δεν είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Και άλλωστε, για να σας φέρω σε ένα άλλο ζήτημα. Με μέτρα, περικοπές. Σας λέω φόρους, λοιπόν το εξής. Ότι όλο αυτό το σύστημα το μεταπολιτευτικό γέννησε μια κατάσταση. Ήρθε και η παγκόσμια οικονομική κρίση και ήρθε και ο συσχετισμός. Ένα διαφοροποιητικό στοιχείο είναι ότι όταν το Πασόκ ανέλαβε την εξουσία, ο ευρωπαϊκός συσχετισμός με μία έννοια ήταν λίγο πολύ υπέρ του. Mm-hmm. Έτσι, τι είχαμε στη Γαλλία, σε τι αντίθεση είχαμε, λέτε με το σήμερα. Σε αντίθεση με το σήμερα. Πάντα να δώσει δηλαδή τώρα μία μάχη, η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, να βγούμε από αυτή τη διαδικασία των μνημονίων και η μεγάλη επιτυχία θα είναι η κυβέρνηση να το πετύχει αυτό το πράγμα στα μέσα του 2018, συγχρόνως. Και σας δίνω, αν θέλετε, και το περίγραμμα μαζί με τον απολογισμό της Θεσσαλονίκης, επειδή ήθισε συγχρόνως, να βάλει στη βάση μιας νέας κατάστασης για την Ελλάδα, ας το πω, του 2021. Ξεκινώντας από το 2017 όμως. Μετά τις εκλογές, επομένως. Ναι, αλλά ξεκινώντας από το 2017. Mm-hmm. Δηλαδή, με ποιες βάσεις μπορείς να πας. Αφού θα είμαστε ακόμα υπό επιτήρηση, κύριε Υπουργέ, πώς μπορείτε να το λέτε αυτό. Δηλαδή το 18 λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τελειώνει το μνημόνιο. Ωραία, τελειώνει. Θα δούμε τι θα ακολουθήσει μετά. Mm. Όμως έχουν μπροστά μας μια δύσκολη, πολύ δύσκολη πενταετία με 3,5%. Τα νούμερα αυτά θα βγουν. Ωραία. Από πού. Καταρχήν για να τελειώσει το μνημόνιο πρέπει να συμφωνήσεις με αυτούς που σε δανείζουν, με την Τρόικα δηλαδή, με τους εταίρους, θέλετε να τους πείτε όπως θέλετε πείτε τους, ώστε να βγεις από το μνημόνιο. Να ανακτήσεις ένα κομμάτι, σημαντικό κομμάτι, από τη δυνατότητά σου να σχεδιάζεις από τη μία μεριά και της κυριαρχίας σου από την άλλη μεριά. Και να διαμορφώσεις ένα σταθερό έδαφος, αυτό έλεγα ξεκινάς από το 2017, όχι οι επιτυχίες που έχεις μέχρι τώρα να σου δώσουν, αν θες κάνω ό,τι νομίζω. Πρέπει να είμαι εντάξει με τις υποχρεώσεις και να στείνω το επόμενο χρονοδιάγραμμα. Θα κλείσεις την ώρα της διευθυνόμενης. Όταν είσαι, και θα σας απαντήσω, όταν είσαι λοιπόν στη διαδικασία, αν θέλετε, της βαριάς επιτροπίας, βγάζεις το βαριά και όταν είσαι σε μια συμμαχία, σε μια συνεργασία, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να σέβεσαι τους κανόνες. Τρίτο, πρέπει να τους όμως να παλεύεις για να τους αναπλάθεις αυτούς τους κανόνες. Έρχεται ο Μακρόν. Εκεί θες συμμαχίες όμως. Έρχεται ο Μακρόν. Αν αυτό που συζητήσεις δεν θα είναι μόνο η διμερή σχέση, θα είναι σαφέστατα της Ελλάδας με τη Γαλλία, της Γαλλίας με την Ελλάδα, αλλά στο προχώρημα πλέον, στο βάθος του χρόνου, στο τώρα, αν θέλετε, τι θα γίνει στην Ευρώπη. Θα εξακολουθήσουμε. Μακρόν έχει δώσει ένα στίγμα. Για το τι η Ευρώπη θέλει. Ο Μακρόν έχει δώσει ένα έχει στίγμα. Έχει κάνει αρχή στις αλλαγές στη χώρα του. Εμείς αλλαγές έχουμε δύσκολες. Δώσει ένα στίγμα. Αν θέλετε, σε ορισμένα ζητήματα έχουμε και διαφωνίες σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει στην Ευρώπη. Εγώ έχω και προσωπική άποψη για το τι θα μπορούσε να γίνει συνολικά στην αριστερά στην Ευρώπη. Δεν είναι προσωπική, είναι γενική. Πολλοί άνθρωποι το λένε ότι η ενότητα της αριστεράς και η σύμπλευση, αν θέλετε, η συνεργασία της αριστεράς με την αριστερή σοσιαλδημοκρατία είναι αυτή που θα δυναμώσει το κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη και θα δομήσει μια νέα οικονομία. Το γιατί μερικές φορές λέμε κοινωνικό κράτος και τι εννοούμε, κοινωνική φιλανθρωπία. Δεν είναι αυτό. Είναι κοινωνική οικονομία. Είναι μια σειρά άλλα πράγματα. Το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης που το έχουμε και μπροστά μας αμέσως μετά τη ΔΕΘ θα ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία. Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Είναι μονόδρομος το να κλείσει γρήγορα. Και θέλω επίσης να μου πείτε αν θεωρείτε πως υπήρχαν υπουργοί στην κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα που καθυστερούσαν ή φρέναραν τη διαδικασία να υλοποιήσουμε τα συμπεφωνημένα. Να σας πω το εξής. Τη συζήτηση για την πρώτη αξιολόγηση, τη δεύτερη αξιολόγηση και τώρα την τρίτη αξιολόγηση την κάνει η κυβέρνηση. Και αυτό που ασκείται είναι η κυβερνητική πολιτική. Δεν μπορεί ένας υπουργός από μόνος του, μπορεί να έχει απόψεις, να έχει γνώμες, δεν μπορεί όμως να φρενάρει. Πώς δεν μπορεί. Δεν να συμβαίνει. Σας λέω λοιπόν ότι όταν συζητάμε με αυτό, όποιος διαφωνεί έχει διάφορους δρόμους να κάνει αυτή τη διαφωνία του, αν θέλετε, να την εκφράσει. Ας το πω. Αλλά ως κυβέρνηση αυτό θα το δούμε. Σας λέω λοιπόν και στο... μονόδρομος όταν κάνεις, θα έλεγε κανένας, διαπραγματεύσεις, θέλει μονόδρομο και από όλους. Θα κλείσει σύντομα στην ώρα της η αξιολόγηση. Εμείς εκδηλώνουμε λοιπόν τη διάθεσή μας. Ακριβώς αυτό θέλω να σας πω.
ότι θέλουμε να κλείσει η αξιολόγηση γρήγορα. Και επειδή αυτή η αξιολόγηση κατά κύριο λόγο έχει, θα λέγε κανένας, στοιχεία που αφορούν δομικά το κράτος και το επενδυτικό κλίμα που μπορεί να διαμορφωθεί. Δεν έχουν δηλαδή. Έχει βαριά δηλαδή, θέματα. Έχει δημόσιο μέσα. Δημοσιονομικά. Βεβαίως, έχει ασφαλιστικά μέσα. Αλλά έχει μια σειρά τέτοια ζητήματα τα οποία βλέπουν δημοσιονομικά προς το μέλλον. Φοβάστε νέα μέτρα, κύριε Υπουργέ. Φοβάστε ότι μπορεί να μας πιέσουν για νέα μέτρα. Ενώ όχι. Και δεν θα το ή πω. Να έρθουν τα μέτρα που είναι για το 19 πιο νωρίς. Λοιπόν, υπάρχει ο φόβος αυτός. Έχω πει και δεν θα το πάρω πίσω αυτό. Ότι όσον αφορά τα δημοσιονομικά μέτρα, αυτά που έχουν πάρθει ως τώρα και αυτά που πρόκειται να μπουν μπροστά στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι αρκετά. Σε είναι ορισμένα αρκετά. Σημεία έχω πει ότι είναι και υπεραρκετά. Υπάρχει αυτό που εμένα, αν θέλετε, δεν μου αρέσει να, να γίνεται και τόσο ντόρο, γιατί είναι σαν να λένε οι Έλληνες τους ξένους, «Α, ξέρω εγώ, φέρτα πιο νωρίς για πολιτικούς σκοπούς». Το λέει το Δουνουτού. Είναι το λάθος. Δουνουτού το λέει. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Και επειδή παρακολουθώ από πολύ κοντά αυτή τη συζήτηση, θα να προσθέσω ένα στοιχείο. Αν το Δουνουτού λέει ότι υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τις προβλέψεις για το μετά το 2018, το 2019, ιδιαίτερα στον τομέα των εσόδων, αυτό λέει στην ουσία, έτσι συμφωνούμε ότι λέει αυτό. Να φέρουμε πιο μπροστά τα μέτρα, να φέρουμε τα άλλα. Όμως, αν υποτεθήσω ότι το παίρνεις αυτό σαν ζήτημα και λες ότι κοίταξε να δεις, δεν παράγονται τόσα έσοδα όσο θα ήθελα. Και αυτό γιατί γίνεται, αν θέλετε τη γνώμη μου, που είναι κοινή γνώμη, γίνεται γιατί υπάρχει μια αδυναμία εκπλήρωσης από εισοδηματική πλευρά των φορολογικών υποχρεώσεων. Έτσι. Το να φέρεις φορολογικά, τι θα κάνεις, θα μεγαλώσεις την αδυναμία. Άρα από οικονομική λογική δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Πού θα πρέπει να πας, θα πρέπει να πας στη διαδικασία της ανάπτυξης. Τι είπα να πει ανάπτυξη, είπα να πει από τη μια μεριά ότι διαμορφώνω μια κατάσταση ώστε να ανέβει η κατανάλωση. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Και δεύτερο, να ανέβουν οι επενδύσεις. Πού έχουμε επενδύσεις? Έχουμε επενδύσεις. Από μια μεριά υπάρχουν ιδιωτικοποιήσεις. Ναι, εκεί που μπορούν να γίνουν. Πριν πάτε σε αυτό, κύριε Υπουργέ, υπάρχει περίπτωση, αν πιεστείτε από το Δουνουτού ή και από τους άλλους εταίρους μας, δεν ξέρω, να πάει η κυβέρνηση στις εκλογές μη αντέχοντας να φέρει τα μέτρα πιο νωρίς? Μην βάζετε υποθετικά ερωτήματα, γιατί βάλατε αν. Εδώ το καλό σενάριο ποιο είναι? Το καλό σενάριο είναι να προχωρήσει και να κλείσει γρήγορα η τρίτη αξιολόγηση. Όταν λέτε γρήγορα, μέχρι πότε, τι ώρα έχετε βάλει? Εντάξει, να μην μέχρι το τέλος του χρόνου μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να κλείσει. Ακούσει, ας πούμε, τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο. Κράτησε ένα χρόνο, να μην σκεφτεί, όπως προηγούμενη. Εγώ λέω ότι από τη δική μας την πλευρά είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κάνει τα περισσότερα, άρα μπορούμε να κάνουμε και τα εναπομείναντα. Να σου πω ένα παράδειγμα: υπάρχουν υπουργεία όπως είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που στην ουσία στην τρίτη αξιολόγηση έχει πολύ λίγα πράγματα να κάνει. Αν δεν κλείσει, συμφωνείτε με τον κύριο Τσακαλώτο που λέει ότι θα έχουμε πρόβλημα αν δεν κλείσει γρήγορα? Κοίταξε, ο Ευκλήδης είναι ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό είναι στην πρώτη γραμμή. Έτσι δεν είναι? Άρα, πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να βγει και να πει «Α, συμφωνώ ή δεν συμφωνώ»? Όμως, σήμερα, νομίζω, σήμερα είναι, ξεκινάει η όλη διαδικασία, η οποία στην ουσία ενεργοποιείται μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Αμερικής. Το Δουνουτού μπορεί να φύγει από το πρόγραμμα? Είναι δική του απόφαση. Ο κύριος, ο επικεφαλής της Τραπέζης Ελλάδος, είπε ότι αν θέλει να φύγει, ας φύγει. Εγώ σας λέω το εξής. Τι πιστεύω? Εγώ πιστεύω ότι το Δουνουτού θα μείνει στο πρόγραμμα. Αλλά να μείνει χωρίς τις λαθεμένες προσεγγίσεις που έχει ιδιαίτερα για τα ζητήματα τα δημοσιονομικά. Αν μείνει με αυτές τις προσεγγίσεις, καλύτερα να φύγει. Αυτό συνδέστε το τώρα με αυτό που ρωτήσατε προηγούμενα, το χρόνο. Δηλαδή έχει να κάνει με το πώς θα πάει η διαπραγμάτευση. Και συνδέστε το, γιατί το λέμε όλοι αυτή τη στιγμή, ότι πλέον έχουμε συνηθίσει και το ξέρουν πολλοί, ότι μερικές φορές έρχονται οι πιστωτές και βάζουν και καινούργια θέματα στο τραπέζι. Εμείς αυτά τα θέματα από μια μεριά θα πρέπει να εξετάσουμε, από την δεύτερη μεριά δεν θα πρέπει να τα ανεχτούμε. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βίτσα. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Λοιπόν.